καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, πρόεδρος Φοροτεχνικών Αττικής, και η Ανδριάννη Ζαχαρίου, η δικηγόρος. Μαζί μας και οι εργατολόγοι Αλέξης Μητρόπουλος και Δημήτρης Μπολόφης. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Οι φορολογούμενοι που δηλώνουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός του φόρου εισοδήματος που οφείλουν για το φορολογικό έτος της δήλωσης, οφείλουν και ισόπωση προκαταβολή φόρου. Για τον υπολογισμό της προκαταβολής αφαιρούνται τυχόν φόροι που έχουν παρακρατηθεί. Ομοίως υπολογίζεται και η προκαταβολή και στην περίπτωση που ο προσδιορισμός του εισοδήματος γίνει με τεκμαρτό τρόπο. Όταν ωστόσο υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά, η προκαταβολή περιορίζεται στο μισό. Από την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Θάνο Φωτίου, ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του Πανελλαδικού Προγράμματος ΚΕΑ, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31 Μαΐου 2019. Από σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα του ΟΕΔ, επιδότηση θέσεων εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους αποσχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 26 ευρώ και δεν υπερβαίνει τις 25 ημέρες το μήνα. Αλλάζει από τον επόμενο μήνα ο τρόπος πληρωμής της αποζημίωσης απόλυσης αλλά και των αποδοχών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Όπως αναφέρεται σε κοινή απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, από τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 θα πρέπει να πιστώνονται υποχρεωτικά στον τραπεζικό λογαριασμό οι αποδοχές των εργαζομένων αλλά και η αποζημίωση απόλυσης. Είχαμε και την αλλαγή όχι μόνο στο πώς καταβάλλεται αποζημίωση, που όπως είπατε πριν στο δελτίο, πρέπει πια να μπαίνει και εκείνη στην τράπεζα. Αλλά έχουμε και αλλαγή στο νόμο για την απόλυση, όπου ορίζει ρητά ότι η απόλυση είναι έγκυρη μόνο αν είναι αιτιολογημένη, δηλαδή στο έγγραφο Ε6, που είναι το έγγραφο για την καταγγελία σύμβασης, θα υπάρχουν περιοριστικά αναγραφόμενες τρεις τιμές και θα πρέπει ο εργοδότης, όταν απολύει έναν εργαζόμενο, να αναφέρει αν η απόλυση γίνεται λόγω έλλειψης ικανότητας στην εκτέλεση καθηκόντων του εργαζομένου, αν οφείλεται στην συμπεριφορά του εργαζομένου ή αν οφείλεται στις λειτουργικές απαιτήσεις επιχείρησης, που είναι πιο ευρύ στην ουσία πεδίο αιτιολογίας. Αν δεν είναι αιτιολογημένη, θα είναι απευθείας άκυρη. Ποια είναι η κομβική αλλαγή? Η κομβική αλλαγή είναι ότι πλέον ο εργαζόμενος, που έχει δικαίωμα όπως και είχε να κάνει αγωγή για άκυρη απόλυση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση καταγγελίας σύμβασης, δεν θα φέρει εκείνο στο δικαστήριο το βάρος του να αποδείξει ότι ήταν άκυρη η απόλυσή του, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι πράγματι υπήρχαν αυτές οι λειτουργικές ανάγκες ή πράγματι δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά του εργαζομένου ο εργοδότης. Mm-hmm. Άρα έχουμε μία μετακίνηση του βάρους απόδειξης από τον εργαζόμενο στον εργοδότη, άρα έχουμε μία ενδυνάμωση του ρόλου του εργαζομένου στη δικαστική διαμάχη. Επίσης, αν δεν έχει έγγραφο τύπο η απόλυση, αν δηλαδή δεν κοινοποιηθεί με έγγραφο και αν δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση ή αν δεν έχει ρυθμιστεί καταβολή αποζημίωση σε τρεις διμηνιαίες δόσεις όπως προβλέπει ο νόμος, πάλι θα υπάρχει θέμα ακυρότητας απόλυσης. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσουμε τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, πρόεδρος Φοροτεχνικών Αττικής. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σοφία. Ο εργατολόγος μας Δημήτρης Μπολόφης. Καλησπέρα, κυρία Μίτιλη. Και ένας και μοναδικός Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ, είναι εδώ για να μας. Εξήγησε καλά ο κύριος Τσουκαλάς, χρόνια συνεργάτης, από εμάς ξεκίνησε τη δικηγορία. Αυτό το σημείο το οποίο έθιξε είναι απόλυτα ακριβές και βεβαίως πρέπει να το προσέχει ο κόσμος. Και βεβαίως, κυρία Μίτιλη, να πούμε, επειδή από 1η-1η-22 με μία ρύθμιση την οποία έχω μπροστά μου και έχουν ψηφίσει και τα τρία μεγάλα κόμματα του Μνημονίου και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Γεννηματά. Από 1η-1η-22 τα όρια ηλικίας, κυρία Μίτιλη, θα είναι ή με 40 χρόνια και στο 62ο. Μάλιστα. Τα 40 χρόνια είναι 12.000 ένσημα και 12.000 ένσημα είναι δύσκολα επιτεύξιμος ασφαλιστικά στόχος, κυρίως για τις γυναίκες. Άρα υπάρχουν δύο σιδερένιοι νόμοι από 1η-1η-22. Ή με 40 χρόνια ασφάλισης, που σημαίνει 12.000 ένσημα, που σήμερα μόνο το 3% των γυναικών πιάνει αυτό το στόχο, άρα είναι δύσκολο στόχος, ή
με 15 χρόνια και πάνω στο 67ο. Άρα λοιπόν με αυτούς τους δύο όρους θα βγαίνει η σύνταξη. Και όσοι μπορούν αυτή τη διετία, κυρία Μίτηλη, να κάνουν χρήση των μεταβατικοτήτων, δηλαδή γυναίκες με παιδιά βαρέα και ανθυγινά, μόνο για τα δύο χρόνια που ισχύουν οι μεταβατικότητες να κάνουν χρήση, διότι από 1η προ 22, αν δεν ανατραπεί αυτή η ρύθμιση που έχω μπροστά μου του τρίτου μνημονίου που ψηφίσανε όλοι τους τώρα που είναι στην εξουσία ή θέλουν να μας κυβερνήσουν, θα είναι δύσκολο για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, κυρίως γυναίκες. Αυτό οφείλουμε να το λέμε συνέχεια, διότι και εμείς, να είμαστε ειλικρινείς, είναι η σκληρότερη ρύθμιση. Συν το ότι από 1η προ 23, ανατριετία ήδη έχουν ψηφίσει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και η Ενηματά, από 1η προ 23 ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας ανατριετία. Να το κοιτάνε κυρίως οι γυναίκες αυτό, αλλά σε μια δύσκολη αγορά εργασίας αυτοί οι στόχοι δύσκολα επιτυγχάνονται, κυρία Μίτηλη. Πρέπει να το λέμε συνέχεια και βεβαίως όλοι, και η φοροτεχνική και ο κύριος Πρόεδρος, κύριος Τσαμόπουλος, αλλά και εμείς να το επισημαίνουμε για να είμαστε έντιμοι και σωστοί απέναντι στον κόσμο που εμπιστεύεται την εκπομπή σας και ακούει και εμάς. Και εμπιστεύονται και εσάς, γιατί αυτό λένε. Κάθε χρόνο και χειρότερα, λέει, ναι, ναι, κύριε Μητρόπουλε. Και, γιατί έτσι... και φοβάμαι ότι τα όρια ηλικίας και τις μειώσεις των συντάξεων θα τις πιάσει η επόμενη κυβέρνηση γρήγορα. Φοβούμαι ότι και από το Συμβούλιο Επικρατείας, κυρία Μίτηλη, δεν θα έχουμε καλά νέα για την προσωπική διαφορά για τις παλιές συντάξεις. Το λέω με τόσο προσοχή. Φοβούμαι ότι και από το Συμβούλιο Επικρατείας από μέρα σε μέρα δεν θα έχουμε καλά νέα για την προσωπική διαφορά. Ενδεχομένως το ανώτατο ακυρωτικό να πει ότι πρέπει να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Άρα θα μπερδευτούν τα πράγματα πολύ με το ασφαλιστικό αμέσως μετά τη νέα κυβέρνηση. Εδώ είμαστε, εμείς θα ενημερώσουμε. Αλλά σε αυτά τα δύο ζητήματα θα επιμένουμε με τη δική σας άδεια και την ανοχή, διότι πρέπει να είμαστε έγκυροι και σωστοί στους πολίτες. Άρα κρατάμε επιφυλάξεις το τι συντάξεις και κατόπιν των ενημερωτικών σημειωμάτων τι θα δουν οι συνταξιούχοι και τι περιμένουν μετά το καλοκαίρι. Γνωρίζει η κυβέρνηση ότι το ανώτατο ακυρωτικό προσανατολίζεται να σφαγιάσει την προσωπική διαφορά, ενδεχομένως, το αναδιατυπώνω, ενδεχομένως γνωρίζει, γι' αυτό δεν κοινοποιεί τα χαρτιά στους συνταξίχους. Λέω φοβάμαι. Φοβάμαι επίσης για το θέμα για τις χείρες. Διότι αν δεν το δώσει σήμερα ή αύριο την επανυπολογισμένη σύνταξη χειρίας σε 45.000 δικαιούχες, μεταθέτοντας το θέμα στην επόμενη κυβέρνηση σημερινή, που έχει ευθύνη σήμερα, αύριο, να δώσει τις νέες συντάξεις χειρίας, φοβάμαι ότι και το μέτρο αυτό με πίεση των δανειστών ίσως πάρθει πίσω. Το λέω τόσο κομψά και τόσο ήπια. Διότι όφιλε από το νόμο που ψηφίστηκε, που εξηγεί και ο κύριος Μπολόφης εδώ και έχει αναφερθεί πολλές φορές ο κύριος Πρόεδρος στα δικά του θέματα, 46-11 ο νόμος. Έλεγε ότι στον πρώτο μήνα μετά την ψήφισή μου, έλεγε ο νόμος, δηλαδή τον Ιούνιο, με τις συντάξεις του Ιουλίου, θα επαναπροσαρμοστούν και θα αυξηθούν οι συντάξεις χειρίας. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν το κάνει με προβληματίζει και με πονηρεύει, ότι ενδεχομένως παραπέμποντας στις καλένδες, δεν λέω ότι θα πάρει η επόμενη κυβέρνηση πίσω αυτή τη ρύθμιση, αλλά είναι στις αμφιβολίες των δανειστών. Είναι στις αντιρρήσεις των δανειστών. Γι' αυτό καλώ την κυβέρνηση σήμερα μέχρι αύριο μεθαύριο να τις δώσει, διότι αν μπουν οι δανειστές και η νέα κυβέρνηση και ενδώσει στις πιέσεις, ενδεχομένως τα πράγματα είναι δύσκολα. Επαναλαμβάνω, τόσο κομψά και ήπια το λέμε. Θα το εξηγήσουμε σε πολύ λίγο και μαζί με τον Δημήτρη τον Μπολόφη. Έχουμε και την τηλεθεάτριά μας, την κυρία Μαρία, που θα κάνει αμέσως την ερώτησή της. Θα έρθουμε να σχολιάσει και ο Δημήτρης Τσαμόπουλος για την αποζημίωση και τι από 1η Ιουλίου τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες και τι πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι. Να καλησπερίσουμε την τηλεθεάτριά μας. Σας ακούμε, κυρία Μαρία. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα τη συμβολή των εργατολόγων που έχετε στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Χαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι υποψήφια να μπω σε σύνταξη τον Οκτώβριο του 2019. Διεπίστωσα όμως ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κόψιμο της σύνταξής μου με 36 χρόνια υπηρεσίας. Τι πληροφόρηση έχουν οι εργατολόγοι, να καθίσω στα 40 ή να φύγω τώρα πιο νωρίς? Ακούστε, ακούστε.
Πράγματι, με τον καινούριο νόμο, με τον νόμο Κατρούγκαλου, με τον 4387 του 2016, με το άρθρο 9, έχει τελείως αλλάξει το σκηνικό όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Έχετε την εθνική σύνταξη, τη μη εισφορική, που είναι 384, και την ανταποδοτική. Η ανταποδοτική πώς χτίζεται? Είναι από τις εισφορές που έχετε καταβάλει επί του συνόλου των αποδοχών από το έτος 2002-2001 σήμερα μέχρι και το 2019, αναπροσαρμόζονται με το μέσο δίκτυο τιμών καταναλωτή. Και έτσι βγαίνει η ανταποδοτικότητα. Για να το καταλάβετε, όσο περισσότερα χρόνια έχουμε, τόσο αυξάνεται η ανταποδοτικότητα. Έχουν λοιπόν εκδοθεί αντίστοιχοι πίνακες που προσδιορίζουν το εύρος της ανταποδοτικότητας. Άρα, αν θέλετε να μειώσετε τη χασούρα από τον καινούργιο τρόπο υπολογισμού που όντως υφίσταται και αγγίζει την πλειονότητα των ασφαλισμένων που επιθυμούν να λάβουν σύνταξη και υποβάλλουν τα χαρτιά τους μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θα πρέπει να μείνετε λίγα ακόμα χρόνια, ούτως ώστε να αυξηθεί η ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, η ανταποδοτικότητα στα 36 χρόνια είναι περίπου 33,5%. Αν πάτε 37-38, η ανταποδοτικότητα αυξάνεται στο 34-35,80%. Άρα, με αυτό το τρίκ, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή παραμένοντας 1-2 χρόνια και αγγίζοντας τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα, γιατί αυξάνονται τα χρόνια ασφάλισης, μπορείτε να μειώσετε εν μέρη την χασούρα που έχετε από τον καινούριο τρόπο υπολογισμού. Με έναν αστερίσκο. Πρέπει να τα λέμε όλα στην κυρία. Με έναν αστερίσκο. Με έναν αστερίσκο. Μέχρι τα ισχύοντα. Επειδή την ακούω και νοήμων και την ψάχνει, το ψάχνει. Με έναν αστερίσκο. Με έναν αστερίσκο. Ότι τα χρόνια που θα μείνει ή τα τελευταία είχε καλές αποδοχές. Αν έχουν κατρακυλήσει αποδοχές στα τελευταία χρόνια ή προβλέπει όσα χρόνια επόμενα μείνει, θα έχει σαφώς μειωμένες αποδοχές σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι δώρο άδωρο. Δεν ωφελείται, διότι ο συνδυασμός, αγαπητή κυρία, της σύνταξης, αυτό που σας εξήγησε άριστα ο κύριος Μπολόφης, είναι συνδυασμός του χρόνου αλλά και του μέσου όρου των αποδοχών. Άρα θα μείνετε, αν τα χρόνια που θα μείνετε έχετε τις ίδιες ή ανώτερες αποδοχές. Αν έχετε σαφώς κατώτερες αποδοχές, σας συνιστώ να φύγετε όπως έχετε. Γιατί θα πέσει ο μέσος όρος, καταλαβαίνετε. Ναι. Γιατί... Πλέον βγαίνει με το μέσο όρο. Αυτή η τελευταία δεκαετία, πενταετία δεν υφίσταται πλέον. Έχει αλλάξει άρδιν ο τρόπος. Ανακοινώνονται ότι θα ξεκινήσει καινούριος υπολογισμός βάσει το ετών υπηρεσίας και θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Για σας ισχύει αυτό το οποίο εξήγησε ο κύριος Μπολόφης και προσέθεσα κι εγώ. Να μείνετε, να ωφεληθείτε περαιτέρω, δεν έχετε. Εγώ, αν με ρωτούσατε, θα έπαιρνα το θάρρος, σας έλεγα, εάν οι αποδοχές σας μένουν όσο έχουν τα επόμενα 2-3 χρόνια, μένετε. Αν οι αποδοχές σας μειωθούν σε σχέση με τα φετινά και τα περσινά, τότε σηκωθείτε να φύγετε και δεν θα έχετε καθόλου απώλειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία. Να είστε καλά, κυρία. Να είστε καλά. Λέμε και τα θετικά, είστε κορυφαίοι, γράφουν εδώ οι τηλεθεατές μας. Οι καλύτεροι πραγματικά. Ο κορυφαίος είναι ο υπερπρόεδρος. Και επόμεθα εμείς, επόμεθα ο κύριος. Και εσείς πρόεδρος της ΕΝΙΠΕ. Κυρία Έφη, καλησπέρα σας. Μάλιστα, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Ένα σχόλιο, Δημήτρη Τσαμόπουλε. Από πρόεδρο. Για αυτά που λέει ο κύριος Μητρόπουλος, προσκυνάω. Δεν έχω να πω. Από πρόεδρο άρχεστε, λέμε. Από πρόεδρο. Είναι τόσο αναλυτικό σε αυτά που λέει. Που όλοι πραγματικά, και εγώ σαν τηλεθεατής όταν τον πετυχαίνω σε κάποιο κανάλι, κρέμομαι από τα λόγια του. Να πω κάτι για αυτά που είπε, που αναλύσαμε προηγουμένως για την αποζημίωση απόλυσης. Η διάταξη όπως, έτσι όπως είναι γραμμένη δεν είναι πολύ σαφής. Περιμένουμε μία ερμηναυτική εγκύκλιο και μία εγκύκλιο η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η διάταξη. Γιατί δεν λέει καταθέτεις στο λογαριασμό του εργαζόμενου την αποζημίωση, καταθέτεις σε λογαριασμό του παρόχου, δηλαδή της τράπεζας, την αποζημίωση μαζί με το φόρο και από εκεί ο πάροχος το μοιράζει και δίνει το φόρο στο μεν κράτος, τη δε αποζημίωση στον απολιόμενο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την περίπτωση αυτή ήταν μια διάταξη η οποία έτσι είχε ξεκινήσει. Όλες οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να πάνε να ανοίξουν μισθολογικό λογαριασμό στην τράπεζα και από εκεί να καταθέτουν μια λίστα κάθε μήνα και να λέει ότι βάλε στη Μύτιλη τόσα λεφτά στον κύριο Μητρόπουλο, στον κύριο Μπολόφα. Αυτό όμως στην πράξη δεν έγινε ποτέ. Οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους, πλειοψηφία τουλάχιστον να πω,
ότι καταθέτει απευθείας το μισθό στο λογαριασμό του εργαζόμενου. Οπότε αυτό τώρα η νέα διάταξη δημιουργεί, καταλαβαίνεις, ένα μπλέξιμο που θα πρέπει να κατατίθεται. Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα. Η 1η Ιουλίου φτάνει, μάλιστα, τη Δευτέρα, και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα βγει που να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Πάμε τώρα μαζί με τον Δημήτρη και ερχόμαστε σε πολύ λίγο για να δούμε για το κτηματολόγιο. Έχουν δοθεί σε αρκετές περιοχές παρατάσεις. Υπάρχουν κάποια κλειδιά τα οποία πρέπει να προσέξετε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή. Δηλώνουμε και αποτυπώνουμε, όπως και στο Ε9, την πραγματική εικόνα του ακινήτου, γιατί κάποια στιγμή σε διασταυρώσεις που θα γίνουν θα βρεθούμε αντιμέτωποι και ξέρετε, άλλα γράφουν τα συμβόλαια, άλλα το Ε9 και τελικά άλλα έχουμε δηλώσει και στο κτηματολόγιο. Θα μας εξηγήσει όλο ο Δημήτρης ο Τσαμόπουλος και τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε στον κύριο Στράτο και ερχόμαστε να πούμε και να εξηγήσουμε, γιατί βλέπω, διαβάζω και αρκετές ερωτήσεις και για τη σύνταξη ισχυρίας. Σας ελπίσουμε ότι θα το δούμε αυτό το 50 στο 70. Καλησπέρα σας, ακούμε. Την ερώτησή σας. Τη σύζυγός μου για την επικουρική. Μάλιστα. Έχει καταθέσει τον Αύγουστο το 2014 και ακόμα δεν έχει βγει η επικουρική. Κύριε Στράτο, οι συντάξεις του έτους 2014 και του 2015 είναι όλες σχεδόν εκαθαρισμένες. Οι συντάξεις, ναι, μόνο δεν έχει βγει η επικουρική, κύριε Μητρόπουλε. Ναι, κύριε Στράτο. Από, πιστεύω ότι το αργότερο, σύμφωνα με τις δικές μας ασφαλείς πληροφορίες, μέχρι Αύγουστο, αρχές Σεπτέμβρη, θα έχουν καταβληθεί οι συντάξεις των ετών 2014-2015, κύριε Στράτο. Είναι εμποροϋπαλλήλων, ήταν. Είναι καθαρισμένες όλες, κύριε Στράτο. Εντάξει, είναι δικές μας πληροφορίες. Πιστεύω ότι να τελειώσετε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι παράλογο και απαράδεκτο, κύριε Στράτο, αλλά έτσι αυτή είναι η πληροφορία. Μεγάλο χρονικό διάστημα, κύριε Μητρόπουλε, περιμένουν. Μάλιστα. Πιστεύουμε, λοιπόν, σύντομα εδώ είμαστε για να σας βοηθήσουμε. Πολύ. Να είστε καλά. Και θα επανέλθουμε, κύριε Στράτο, θα επανέλθουμε. Κυρία Κωνσταντίνα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχω 33 χρόνια και 9 μήνες στο ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Έχω καταθέσει το 18 το Μάρτιο. Ακόμα περιμένω τη σύνταξή μου. Έχετε υποβάλει. Καταρχήν. Και πόσα χρήματα θα πάρω, τι θα πάρω. Αυτό για να σας το πούμε, όπως είπαμε και στην προηγούμενη τηλεθεάτρια, πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της συντάξεως ριζικά. Ξεχάστε όπως υπολογιζόντουσαν. Με τον παλαιό τρόπο πηγαίνανε έτος-έτος ή μήνα-μήνα, ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση στην οποία είχατε υπαχθεί και σας δίνανε την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα. Πρώτη, αν έχει τελειώσει, ρωτάτε και εσείς για να τι ηλικία. Εγώ το 17 έδινα στο ΤΕΔΕ 980 ευρώ το δίμηνο. Πείτε τι ηλικία, αν έχει θεμελιώσει να δούμε. Να δούμε πρώτα αν έχει θεμελιώσει. Πόσα, εξηγήστε μας λίγο. Έχετε 33 χρόνια και 9 μήνες. Και είμαι 67. Είστε 67, το θεωρεί δεδομένο, γι' αυτό και ρωτάει για τον υπολογισμό. Επειδή ακουγόταν για 50 ετών η κυρία, εγώ επιφυλάχθηκα να ακούσουμε και την ηλικία. Ο κύριος Καραγιώτης θεώρησε ότι είστε πολύ μικροί και δεν είχατε ακόμα την ηλικία, άρα μήπως γι' αυτό. Θέλαμε να σιγουρευτούμε αν πράγματι θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι όντως έχετε θωρακίσει το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα, πάμε τώρα επί της ουσίας να δούμε τη σύνταξη και πώς θα υπολογιστεί. Όπως σας είπα, έχει αλλάξει ριζικά. Εσάς υπολογίζονται από το 2002. Από το 2002 έχετε έναν ιδιόμορφο τρόπο υπολογισμού. Επειδή ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας και πληρώνετε εισφορές, κατά πλάσμα δικαίου σας εξομοιώνουμε με μισθωτό. Δηλαδή λέμε, πόσα πληρώνατε το μήνα, 400 ευρώ. Επί 5, σαν να ήσασταν μισθωτός, γιατί για τους μισθωτούς γινόντουσαν παρακρατήσεις 20% για τον πλάνο σύνταξης. Μην την μπερδεύεις, θα βγάλει 920 ευρώ. Μην την μπερδεύεις, κύριε Μολόφη. Επειδή με ρωτά και κύριε Μολόφη, μην την μπερδεύει. Θα βγάλει 920 με 930 εντάξει, ευρώ τώρα, και κύριε, να παρακαλεί να βγει σύντομα. Μην την μπερδεύετε. 9 κατοστάρικα. Έτσι, κυρία Μίτηλη, μην την μπερδεύετε. Αφού έχετε την ηλικία, έχετε και τον αριθμό. Να παρακαλεί 900 ευρώ περίπου. Να γίνει γρήγορα αυτό. Θα πάρει γύρω στα 900. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και το κομπλιμέντο σας και το γύρω στα 900 ευρώ θα πάρει και εκεί. Να παρακαλεί να βρει γρήγορα σύνταξη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα στο 901-950. Προσπαθώ να δώσω επιστημονικές απαντήσεις. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54. Θέλω να πω πώς προκύπτει το διατάφτα, το χρηματικό ποσό. Το διατάφτα είναι τι θα πάρει.
Πάμε να δούμε τώρα μαζί με τον Δημήτρη τον Πολόφη τι να περιμένουν οι συνταξιούχοι, να εξηγήσουμε λίγο για τις συντάξεις χειρίας, τι ισχύει αυτή τη στιγμή, ποιο είναι αυτό το καθεστώς. Εντάξει, έχει ψηφιστεί ο νόμος 4611. Είναι μπερδεμένοι και ακόμα δεν γνωρίζουν. Έχει επιφέρει κάποιες αλλαγές, τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές στην εκπομπή σας, κυρία Μίτηλη, ότι το ποσοστό αυξάνεται μεταβίβασης από 50-70. Θα δούμε αν αυξάνεται, πότε θα αυξηθεί. Τα έχει εξηγήσει ο κύριος καθηγητής, αναλυτικά τα ανέφερε προηγουμένως. Λοιπόν, ναι, πολύ ωραία. Πλέον δεν υφίσταται το 55ο έτος της ηλικίας που λέγαμε αν λάβει σύνταξη, συμπληρώσει τα 55 χρόνια, σταματάει η καταβολή και επανέρχεται η έναρξη καταβολή στα 67. Έχει καταργηθεί δηλαδή το 55ο έτος της ηλικίας. Πλέον καταργείται το κριτήριο για τα παιδιά ως δικαιοδόχα μέλη που λαμβάναν σύνταξη να σπουδάζουν μέχρι τα 24 χρόνια. Πλέον δεν χρειάζεται να απαιτείται αυτή η προϋπόθεση. Λαμβάνουν σύνταξη μέχρι τα 24 χρόνια. Είτε σπουδάσουν είτε δεν σπουδάσουν. Είτε σπουδάζουν σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και τι κάνουν περίθαλψη μέχρι το 30. Το 35, δηλαδή πάβει σύνταξη μέχρι τα 24, αλλά παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα. Έτσι. Τι εννοείται ασφαλιστική ικανότητα? Η κάλυψη περίθαλψης. Κάλυψη υγειονομικής, φαρμακευτικής, νοσοκομειακής περίθαλψης μέχρι τα 35 έτη. Και η τελευταία αλλαγή είναι ότι μεταβιβάζεται στον ζώντα σύζυγο, στην ζούσα σύζυγο, δεν χρειάζεται να έχουν πενταετή γαμισιβίωση, να έχουν μόνο 3 χρόνια. Δηλαδή, καλύτερη προϋπόθεση είναι κάποιες θετικές, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτό το 50-70%. Είναι μεγάλο θέμα και μεγάλη αγωνία, κυρία Μίτηλη, του κόσμου. Και η Αγγελική Μητροπούλου, η κόρη που είναι υποψηφία στην Ανατολική Αττική, ήταν δικηγόρος στις χείρες στο Σύλλογο Αξία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου και φόβος. Μήπως δεν ισχύει η ρύθμιση. Αυτό που εξήγησε ο κ. Σομπολόφης είναι πίεση των κυριών. Διότι είδατε, τις φιλοξενούσατε, μιλούσαμε κι εμείς. Κυρίως να καταργηθεί ο ηλικιακός κόφτης που έλεγε μόνο αν είσαι 55 και μια μέρα μπορεί να πάρει σύνταξη. Αν είσαι 52-55 παίρνει μια τριετία και την ξαναπαίρνει στα 67. Και αν είσαι από 52 και κάτω παίρνει μια τριετία και δεν ξαναπαίρνει ποτέ. Αυτοί οι σφαγιαστικοί ηλικιακοί κόφτες καταργήθηκαν με δική σας, με δική μας και των κυριών πιέσεις. Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε και το ξαναλέω, ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί ο νόμος, ο οποίος λέει ότι από τη σύνταξη του Ιουλίου, δηλαδή τον Ιουνίο, δηλαδή σήμερα και αύριο, πρέπει να δοθούν επανυπολογισμένες συνταξίες. Άρα θα δούμε αν θα δοθούν. Θα δούμε, θα δούμε και την Παρασκευή θα το σχολιάσουμε. Την Παρασκευή θα είμαστε εδώ για να το σχολιάσουμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Τον κύριο Μητρόπουλο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ στο 901-901-5617 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μηνυμά σας και αποστολή στο 54888. Εδώ βεβαίως θα απαντήσει ο κύριος Μητρόπουλος, γιατί εδώ τα πράγματα τα λέμε έτσι όπως γίνονται, έτσι Δημήτρη. Όταν έχει τον κύριο καθηγητή, πρέπει όλοι να προσκυνάμε και να. Και όχι, και δίνει πάντα τις απαντήσεις. Πάντα αυτά που πρέπει να ακούσουν όλοι οι τηλεθεατές, τον εμπιστεύονται, τον αγαπάνε, γιατί λέει τα πράγματα με το όνομά του. Και για τα ενημερωτικά σημειώματα, μας τα έχετε πει πολλές φορές. Αυτό είναι και το καθήκον μας, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν ρωτάνε, κύριε Μητρόπουλε, να περιμένουν μετά το καλοκαίρι να δούνε και αν θα δούνε για τα ενημερωτικά. Εμείς θα πιέζουμε, κυρία Μίτηλη, μέχρι την Παρασκευή να υλοποιηθεί η ρύθμιση του νόμου, που είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση και λέει στην πρώτη σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου. Άρα το να πάει για το Σεπτέμβριο, αυτό είναι πονηρό και δεν είναι καλό. Διότι πολλοί κόσμος τώρα έχει χάσει τον άνθρωπό του. 2-3 χρόνια κατακρεουργήθηκαν οι συντάξεις. Περίμενε πανυπολογισμό. Πιέστηκε η κυβέρνηση, τον έφερε. Να περιμένει μέχρι το Σεπτέμβριο σε αμφίβολες, σε πολιτικές εξελίξεις και πιέσεις των δανειστών δεν είναι καλό. Ο κύριος Λάμπρος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία πληροφορία, παρακαλώ. Ήμουν μάλλον μισθωτός από το 2000. Είχα ΕΤΑΜ. Είστε μισθωτός από μισό λεπτάκι, συγγνώμη, δεν ακούσαμε καθαρά από πότε ήσασταν μισθωτός. Από το 2000. Από το 2001 μέχρι και το Μάιο του 2019. Συναντά. Συναπτά ασφαλιζόμενα έτη. 18 συναπτά έτη λοιπόν. 18 συναπτά έτη με ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Ναι, μάλιστα. Μισθωτός. Είμαι με ποσοστό αναπηρίας 67% λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος. Μάλιστα. Και πλέον είμαι άνεργος. Νομίζω πως πληρώ τις θεμελιώνοντες προϋποθέσεις για να βγω σε αναπηρική σύνταξη. Ναι, πράγματι, όσον αφορά το χρόνο ασφάλισης, θέλει 3.000 ένσημα από οτιδήποτε. Εσείς έχετε πολύ πιο πάνω, 18 έτη, πληρείτε αυτή την προϋπόθεση όσον αφορά το μίνιμουμ χρόνο ασφάλισης. Αλλά θα πρέπει να περάσετε από ΚΕΠΑ, μου λέτε ότι έχετε 67%, δεν το αφισβητώ, όταν όμως υποβάλλουμε ένα αίτημα για να μας χορηγηθεί, να μας απονεμηθεί σύνταξη αναπηρίας, οι αρμόδιοι διοικητικοί υπάλληλοι, οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι που θα χρεωθούν την υπόθεσή σας, θα σας παραπέψουν στο ΚΕΠΑ για να κρίνει πλέον αν θα σας απονεμηθεί σύνταξη γύρατος. Άρα λοιπόν εσείς θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα ιατρικά έγγραφα, όλο το ιατρικό ιστορικό υλικό. Που... Α, μισό λεπτάκι, κύριε. Για την ασθένεια. Μάλιστα. Να κάνω μια παρέμβαση. Έχω χαρακτηριστεί, παίρνω ήδη επίδομα παραπληγίας, το εξωεδρυματικό. Δεν έχει σχέση. Το οποίο είναι φόρο ζωής. Το κατανοώ. Ωραία. Είχατε προσφύγει και σας εξεδόθηκε μια γνωμάτευση βεβαίως για να πάρετε το επίδομα. Αυτό δεν λειτουργεί δεσμευτικά για τους φορείς της ασφαλιστικής διοίκησης, δηλαδή αυτοί που θα εξετάσουν το αίτημα συνταξιοδότησή σας, δηλαδή αν θα σας δώσουν σύνταξη αναπηρίας. Θα πρέπει λοιπόν να περάσετε από το ΚΕΠΑ, πάλι θα εξεταστείτε, πάλι λοιπόν πρέπει να προσκομίσετε. Μετά από αίτησή του. Ακριβώς, δηλαδή υποβάλλετε το αίτημα. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, ακριβώς, ηλεκτρονικά. Μέσω κωδικού Taxis.net mm-hmm. θα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και θα υποβάλλετε το αίτημα ηλεκτρονικά. Θα επιληφθεί κάποιος υπάλληλος του ΙΚΑ την υπόθεσή σας, θα εκδώσει παραπεμπτικό, δηλαδή θα παραπεμφθείτε στο ΚΕΠΑ και θα εξεταστείτε. Πλέον θα κριθείτε αν θα λάβετε σύνταξη. Άρα πάλι κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο να περάσετε από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Για να ακριβώς ενδυναμώσετε το αίτημά σας και να τύχει θετικής εγκρίσεως, θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα ιατρικά έγγραφα, όλο το ιατρικό ιστορικό υλικό, που σκιαγραφούν με το σαφή και ενεργή τρόπο την ασθένειά σας. Από πότε χρονολογείτε, αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, αν έχει υποστεί επιδείνωση, αν έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Όχι, όχι, είναι ξεκάθαρη περίπτωση, είναι ακροτηριασμός όλου του δεξιού. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Γιατί οι γιατροί εξετάζουν εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σας εξετάζουν εκείνη την ώρα ωραία. Και εξετάζουν και τον ιατρικό φάκελο, σας το λέω, ακριβώς για να τύχει θετικής έγκρισης στο αίτημά σας. Αφού λοιπόν σας δώσουν ένα συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, ποιο είναι το συντάξιμο, 50%, 67%, 80% απόλυτη αναπηρία, τότε λοιπόν θα σας απονεμηθεί σύνταξη αναπηρίας. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση να περάσετε από το ΚΕΠΑ. Και όσο μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, ακριβώς, τόσο σε μεγαλύτερη σύνταξη ακριβώς καταλήγουμε, ακριβώς, διότι με μία απαράδεκτη ρύθμιση κλιμακώνει, κυρία Μίτηλη, σε 4 σκάλες το ποσοστό αναπηρίας ή συντάξεως. Από 80% παίρνει ολόκληρη την εθνική, από το 67% στο 85% το 75%, με 50% σε 65% τη μισή εθνική σύνταξη, να το προσέξουν οι κύριοι αυτό. Μάλιστα. Διότι το ποσοστό αναπηρίας καταλήγει και συγκεκριμένο ποσοστό εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο κύριος ηλεκτρονικά υποβάλλει την αίτηση, ηλεκτρονικά και τα πιστοποιητικά και αναμένει το ποσοστό και μπορεί να επανέλθει να το συμβουλεύσουμε κι εμείς. Δικαιούμαι και άνω του και επικουρικό, έχετε άποψη γι' αυτό. Κανονικά. Άρα λαμβάνω μειωμένη εθνική σύνταξη στο 75% και από αυτό θα το κρίνουν βάσει του ποσοστού του ΚΕΠΑ. Αυτό μην το αγγίζετε εσείς, ό,τι αποφανθεί το ΚΕΠΑ, ό,τι ποσοστό θα δώσει, θα υποστείτε και την ανάλογη μείωση. Το καταλάβατε. Και ανταποδοτική και επικουρική. Κανονικά. Βεβαίως. Και την εθνική σύνταξη, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, μειωμένη αν είναι κάτω από το 80, πλήρης αν είναι πάνω από το 80, θα κρίνει το ΚΕΠΑ την ποσοστό αναπηρίας και η ανταποδοτική που δεν έχει μείωση βάσει του νόμου Κατρούγκαλη. Μόνο το εθνικό κομμάτι, αγαπητέ κύριε, μειώνεται δυστυχώς με μια βάρβαρη ρύθμιση. Ναι, εμείς μαχόμαστε στα δικαστήρια να μην ισχύσει για την πλήττη τα άτομα με ειδικές ικανότητες ή αναπηρίες που λέμε. Υπό αυτή την έννοια να το έχετε υπόψη αυτό, διότι στο τι ποσοστά θα σας δοθεί θα σημαίνει ότι θα χάσετε 200, 100, 50 από τη σύνταξη μηνιαίως. Άρα λοιπόν και αυτό είναι υπολογίσιμο σημείο. Ναι, ναι, και, σωστά. Και να επισημάνω και κάτι άλλο. Πόσο χρόνο είστε καταρχήν? Είμαι 47. Πρέπει να ξαναπεράσετε. Δεν λένε παροδικού χρονικού χαρακτήρα. Δεν είναι μόνιμης ισχύος. Γιατί η μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΙΚΑ, συντελείται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας.
Άρα λοιπόν θα κληθείτε πάλι εντός διετίας-τριετίας να ξαναπεράσετε από επιτροπή για να δουν αν θα ανανεωθεί, δηλαδή αν θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται η αναπηρική σύνταξη. Η πάθηση που έχει όμως ο αγαπητός κύριος οδηγεί σε μόνιμη απόφαση λοιπά, αλλά μπορεί να είναι τυπικό αυτό. Αυτό μην τον προβληματίζει καθόλου. Καλά να είναι, καλά να είναι, αυτό να έχει υπόψη. Καλά, είμαι και καλύτερα μετά το ατύχημα. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε και τη δικηγόρα μας, Ανδριάννα Ζαχαρίου, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Ανδριάννα μου. Καλησπέρα, Σοφία. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε γιατί είμαστε σε μία περίοδο ρυθμίσεων. Είμαστε σε μία περίοδο που πρέπει λίγο να προσέξουμε έτσι ώστε να ρυθμίσουμε. Πάρα πολλές ερωτήσεις και για τη διαγραφή και πώς μπορούμε να πετύχουμε κάποιες διαγραφές. Αλλά και ακούμε και διαβάζουμε και πολλά δημοσιεύματα. Ακόμα και με να παραδώσουμε το ακίνητό μας, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει να ισχύει. Φαίνεται ότι προσανατολίζονται πια οι τράπεζες, Σοφία, στο τέλος σιγά σιγά του 2019 από αυτό το εξάμηνο και βλέπουμε και τι θα έλθει στο 2020 στην εθελοντική παράδοση των ακινήτων. Κάτι που προβλέπεται σε διάταξη του κώδικα διοντολογίας των τραπεζών ήδη από το 2016, αλλά ουδέποτε όσες οχλήσεις και αν κάναμε εμείς οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με το τραπεζικό, δεν καταφέραμε τελικά να έχουμε αποτέλεσμα, αν και ο κόσμος το επιθυμούσε. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο που εφαρμόζεται στο εξωτερικό, στη Δυτική Ευρώπη, ότι δηλαδή μου δίνεις ένα σπίτι, μου το δίνεις με παρακράτηση, από τη στιγμή που δεν μπορώ να το αποπληρώσω, να σου το επιστρέψω πίσω και να τελειώσει εκεί η οφειλή, αυτό ζητείται με αλφαγιώτα να έλθει εδώ στην Ελλάδα, έχει προβλεφθεί θεωρητικά. Υπάρχει στον κώδικα διοντολογίας τραπεζών. Αυτό λοιπόν λέγεται ότι θα ξεκινήσει πια να εφαρμόζεται κανονικά από τις τράπεζες, διότι είναι πάρα πολύ σε αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν έχει να αποπληρώσει το δάνειο και από ό,τι φαίνεται δεν έχει και άλλη ακίνητη περιουσία για να δώσει και δεν φαίνεται ότι στο επόμενο διάστημα η δυνατότητα αποπληρωμής θα είναι ικανή. Δεν έχει λοιπόν δυνατότητα αποπληρωμής τώρα και δεν θα έχει στο επόμενο διάστημα. Για αυτούς, για αυτές τις κατηγορίες οφειλετών θα εφαρμοστεί η εθελοντική παράδοση ακινήτων όπως φαίνεται. Και μιλάμε για τα ακίνητα τα οποία έχουν τη δανειοδότηση επάνω τους, δηλαδή την έμπρακτη εξασφάλιση από την τράπεζα την ώρα που επήλθε το δάνειο. Όχι για κάποιο άλλο οποιοδήποτε ακίνητο, δηλαδή δεν μπορώ να διαλέξω και να δώσω ένα άλλο. Δίνω αυτό που έχω λάβει και δεν μπόρεσα να αποπληρώσω. Παρ' όλα αυτά, αν μου επιτρέψεις ένα σχόλιο προσωπικό, θεωρώ ότι ακόμα απέχουμε πάρα πολύ από την εφαρμογή αυτής της διάταξης του κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, γιατί όσο και αν οι τράπεζες off the record μας ενημερώνουν ότι θέλουν να το εφαρμόσουν γιατί θα λύσουν και τα χέρια των οφειλετών, αλλά και εκείνες δεν έχουν και λόγο να μην το δεχτούν αφού προβλέπεται από νόμο. Η εφαρμογή τυχαίνει να σκοντάφτει σε αρκετούς κοπέλους στο ελληνικό σύστημα, στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν μέχρι τέλος το 19 θα έχουμε αυτή τύχη αυτής της εφαρμογής ή αν θα ακόμη το συζητάμε και θα εφαρμοστεί από το 2020 και βλέπουμε. Ομολογουμένως όμως θα λύσει τα χέρια των οφειλετών. Εφαρμόζεται ούτως ή άλλως, όπως είπα, στη Δυτική Ευρώπη. Τι πιο εύλογο από το ότι δεν μπορώ να αποπληρώσω το σπίτι. Προσπάθησα με κάθε τρόπο, αλλά δεν γίνεται. Επομένως το επιστρέφω πίσω. Άρα περιμένω. Και δεν ζητώ και τα λεφτά που έχω καταβάλει μέχρι τώρα να μου αποδοθούν. Τα έχω καταβάλει γιατί νόμιζα ότι θα το αποπλήρωνα. Άρα η τράπεζα είναι διπλά κερδισμένη. Αυτό ζητούν οι πολίτες, αυτό ζητούν οι οφειλέτες. Απλώς με μια και μόνο βασική προϋπόθεση. Να λύγει εκεί η οφειλή. Η οφειλή η οποία έχει εκτοξευθεί με τόκους. Να λύγει με την επιστροφή του σπιτιού, με την παράδοση του σπιτιού. Δηλαδή όσο κοστίζει το σπίτι σήμερα, αυτή να θεωρείται και η αξία πλέον της εξόφλησης. Και όχι όσο πια έχει φτάσει η αξία του δανείου με προσαυξήσεις και τόκους. Που μπορεί ένα δάνειο να ελήφθει στο ποσό των 100.000 και να έχει φτάσει 400.000 ευρώ τώρα. Αυτή και μόνο είναι η προϋπόθεση. Εδώ σκοντάφτει το τραπεζικό δίκαιο, διότι οι τράπεζες δεν δέχονται αυτό. Λένε ότι ναι, να μας παραδώσετε τα σπίτια σας, αλλά η οφειλή συνεχίζει και τρέχει για το υπόλοιπο αυτής με ό,τι άλλο έχετε ή με ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού. Δεν το δεχόμαστε ούτε οι δικηγόροι, φυσικά και δεν το δέχονται και οι οφειλέτες, διότι θεωρούν εγώ αγόρασα ένα σπίτι με αυτό το ποσό. Στο δίνω πίσω. Δεν φταίω εγώ που έπεσε η αντικειμενική του κυβερνητική του αξία. Στο δίνω πίσω, ασβηστεί, ασδιαγραφεί, ασπαραγραφεί η οφειλή. Αυτό, Σοφία, και περιμένουμε. Σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε μέχρι 1η Ιουλίου και κάποιος ο οποίος δεν έχει τα κριτήρια ένταξης σε αυτό το πλαίσιο προστασίας, πώς μπορεί εξοδικαστικά και τι μπορεί να πετύχει. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να καλησπερίσουμε τους δύο τηλεθεατές μας. Έχουμε τον κύριο Θεόδωρο. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο, τον άλλο δικηγόρο. Εγώ είμαι συνταξιούργος του 16.
Ναι. 4 Ιουλίου του 2016 είμαι ομογενής. Βιώνω στη σύνταξη με 4.500 έντυπα. Μου βγάζουν 3.61. Και το επικουρικό μου βγαίνει 83 ευρώ. Όσα χρόνια έχεις. Δηλαδή εμάς μας έχουν σαν Έλληνες τρίτης κατηγορίας, όχι Έλληνες, τρίτης κατηγορίας, επειδή είμαστε ομογενείς. Εσείς πότε υποβάλλετε τα χαρτιά σας για συνταξιοδότηση, τον Ιούλιο του 2016. Τον Ιούλιο, άρα μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Ναι. Και είχατε 15 χρόνια. Πόσα έτη διαμονής είχατε στην Ελλάδα? Γιατί πλέον είστε... Είχα 25 χρόνια, μου είχαν 24. 24, γι' αυτό... Χάνει 16 στα 400 της σύνταξης. Δεν έχετε πάρει όλη την εθνική, τα 384, γιατί η νομοθεσία απαιτεί να έχετε 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα. Όταν δεν έχετε, έχουμε ένα προς 40. Δηλαδή έχουμε μείωση ανάλογα με τα χρόνια που σας λείπουν. Ούτε και την εθνική πειραμή. Η σύνταξη δική μου, συγγνώμη, ναι, η σύνταξη είναι 207. Ναι. Μάλιστα. Από ποια χώρα ήρθατε? Από την Αλβανία, από την Κύπρο. Επειδή σας λέω κανένα νέο το οποίο δεν ξέρετε, προχθές ψηφίστηκε ρύθμιση που καταργεί αυτό που σας εξήγησε ο κύριος Μπολόφης, ακόμη δεν το έχει μάθει ο κόσμος, και όσα χρόνια και να σας λείπουν, παίρνετε ολόκληρη τη σύνταξη. Θα αφήσετε ένα τηλέφωνο να σας πούμε τη διάταξη. Αυτό είναι θέμα 20 ημερών. Θα σας το εξηγήσουμε μόνο για τους βορειοϋπερώτες και βεβαίως τους ομογενούς μας από την Αλβανία. Ήρθε η απαγόρευση αυτή προ κάποιο ημερών και ο κόσμος δεν το ξέρει. Γι' αυτό σας λέμε ένα καλό νέο από την εκπομπή της κυρίας Μίτιλη. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Είμαι συνταξιούχος από το 2017 από το ΙΚΑ. Ήταν διαδοχική η σύνταξή μου, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Πήρα σύνταξη με τον νόμο Λοβέρδου που είχα 10 συνεχόμενα έτη και είχα συμπληρώσει το 60 έτη ηλικίας. Τώρα θέλω, αν γίνεται, να υπαχθώ στο νόμο με τις 120, γιατί μου κρατάνε 490 το μήνα και παίρνω 260. Έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης? Ναι, βέβαια. Και το κομμάτι του ΤΕΔΕ και το κομμάτι του ΙΚΑ παίρνετε? Ναι. Ωραία. Βάσει με το άρθρο 7 του 46-11, αυτούς που βρίσκει ο νόμος, ο καινούριος, ο νόμος διευθέτησης των ασφαλιστικών χρεών, με το προγενέστερο καθεστώς που έλεγε 40 δόσεις ή 60, δεν ξέρω που ήσασταν, 40, για το κομμάτι της 40 δόσεις, της εναπομείνουσας οφειλής, μπορούν αυτές να μετατραπούν σε 120. Είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση που το λέει το άρθρο 7. Δηλαδή μεταπίπταται αυτοδικαίως χωρίς να κάνετε καμία αίτηση. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνω τίποτα. Όχι, εγώ... αίτηση όχι, το λέει ξεκάθαρα ο νόμος. Είστε από τις τυχερές, κυρία Ελισάβετ. Κυρία Μητρή. Να αφήσει τα... μην επαναπάβει στην καλή διάθεση εκεί που θα βρεθεί, να αφήσει ένα τηλέφωνο, να της δώσουμε τη σχετική ρύθμιση, να τους την πάει και να τους πει: κύριοι, μεταπίπτω από τον νόμο αυτομάτως την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Διότι αν επαναπαυθεί, κυρία Μίτιλ, ζητώ συγγνώμη που. Όχι, έχετε διακοπτά, δίκιο, γιατί κάποιοι περιμένουν. Να, να τους την πάει έτοιμη και να τους πει: μεταπίπτω με βάση αυτή τη ρύθμιση. Mm-hmm. Με ένα χαρτάκι. Και ύστερα να έρθει σε εμάς, διότι γιατί έτσι γιατί είστε από τις τυχερές, διότι τώρα αυτομάτως είναι το άρθρο 7, όπως είπε και ο κύριος Μπολόφης, κατευθείαν οι άνθρωποι που ήταν ήδη στις 40 δόσεις, χωρίς να κάνουν κάποια αίτηση, αυτόματα πάνε σε 120 και μάλιστα είναι και τυχεροί, γιατί δεν γίνεται και πανυπολογισμός στη σύνταξή τους. Μεταβαίνουν στο ευνοϊκότερο καθεστώς, αυτομάτως λέω νόμος. Αλλά το κάνει αυτομάτως η υπηρεσία. Αλλά πρέπει να γίνεται. Έχετε απόλυτο. Έναρξη αυτό. Από 17 Μαΐου που ψηφίστηκε. Από πότε έχει έναρξει όχι ο νόμος. Η διάταξη λέει, αν σε βρίσκει σε εκκρεμότητα και έχει πλέον το υπόλοιπο ποσό της εναπομείνουσας οφειλής, γίνεται σε 120 δόσεις. Άρα δίκιο έχει ο κύριος καθηγητής που λέει ότι έλα να πάρεις τη διάταξη, να πάρεις το ταμείο. Έχετε δίκιο. Και κανονικά όμως πρέπει να γίνει αυτόματα και ούτε να κάνουν αίτηση, αλλά να φελέξει. Μα τις εξηγήσαμε τις αυτοματοποιημένες. Ναι, γιατί είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία αυτό. Δεν χρειάζεται. Αλλά εμείς θα σας δώσουμε και το άρθρο 7 του 4611. Κτηματολόγιο. Δημήτρη Τσαμόπουλε. Το αγαπημένο σου, δεν ξέρω. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Να πούμε καταρχήν ότι το κτηματολόγιο προχωράει. Να πούμε ότι όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής έγινε η πρώτη ανάρτηση, δεν ανταποκρίθηκαν οι πολίτες. Θα πρέπει να μπουν να το δουν. Πήρε μία παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου.
Οπότε θα πρέπει να δούνε την ανάρτηση που έχει κάνει το κτηματολόγιο και αν συμφωνούν ή όχι. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι τα αποτελέσματα βγάλαν ότι 170.000 ακίνητα είναι στον αέρα. Αυτά τα ακίνητα λοιπόν από τη στιγμή που θα γίνει τελική ανάρτηση, αυτό είναι γύρω στα 7 χρόνια κρατάει η όλη διαδικασία. Μετά το μόνο που θα μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να διεκδικήσουν δικαστικά κάποια χρηματική αποζημίωση. Και όχι να διεκδικήσουν το σπίτι το οποίο πάει υπέρ του δημοσίου. Τώρα, σχετικά με την επαρχία, κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν οι ανάδοχοι είχαν υποβάλει ένσταση επί της διαδικασίας και τα λοιπά, αυτά τείνουν να λήξουν. Θα προχωρήσει κανονικά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν πρέπει να επαναπαυθεί ο κόσμος που θα πάνε στο χωριό τους να κοιτάξουν, να κάνουν το κτηματολόγιο. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Όταν δεν υπάρχουν και τίτλοι, το έχουμε πει πολλές φορές. Και όταν δεν υπάρχουν τίτλοι, πρέπει να αποδείξεις ότι ήταν δικό σου. Στο ποσοστό πρέπει που να πρέπει. Αποδείξεις τουλάχιστον ότι το κατούχες 20 χρόνια για να κάνεις χρησικτησία. Αυτά είναι πράγματα δύσκολα και όταν λέμε ανταποδείξεις πρέπει να έχεις και μάρτυρες και κάποια στοιχεία που ενδεχομένως έχεις, ε9, κάποια μισθωτήρια, κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να έχεις για να μπορέσεις να αποδείξεις. Πάντως είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, κοστοβόρα, γιατί ειδικά για αυτούς που έχουν αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, πρέπει να κάνουν τοπογραφικό από τα καινούργια τοπογραφικά που να έχει τις συντεταγμένες για να μπορούν να το βρούνε. Εν πάση περιπτώσει, ας ασχοληθεί ο κόσμος, μην αφήσει το καλοκαίρι να πάει έτσι. Κάποια στιγμή θα πάνε από το χωριό τους να το τακτοποιήσουν γιατί θα το βρούνε μπροστά τους. Ανδριάνα, μου πάμε να δούμε πριν κλείσουμε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν τα κριτήρια ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας, κάποιοι όμως δεν τα έχουν και όλο αυτό το διάστημα πρέπει να έρθουν εξοδικαστικά ή να πάνε να βρούνε κάποιες λύσεις με τις τράπεζες. 1η Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα της προστασίας πρώτης κατοικίας. Η αλήθεια είναι ότι θα περιληφθούν ελάχιστοι, διότι θέλει 3 πολύ βασικά στοιχεία, 130.000 υπόλοιπο οφειλής μόνο. Μάλιστα. Σε όλα τα δάνεια, τα οποία δάνεια αυτά που υπάγονται είναι μόνο τα ενυπόθηκα. Κανένα άλλο. Χρειάζεται 250.000 αντικειμενική αξία, 175.000 το επιχειρηματικό δάνειο, το οποίο είναι ενυπόθηκο, γιατί το επιχειρηματικό χωρίς να έχει υποθήκη πάλι δεν μπαίνει. Μπαίνουν μόνο υποθήκες σε αυτή εδώ την πλατφόρμα. Και εισοδηματικά κριτήρια από 12.500 για ένα άτομο ως 36.000 για την πολύτεκνη οικογένεια. Τα κριτήρια είναι αυτά που θυμόμαστε του νόμου Κατσέλη, συνεχίζονται και τώρα στο διάδοχο νομοθέτημα. Μάλιστα. Όλο το ζήτημα όμως εδώ είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που δεν μπαίνουν τα υπόλοιπα δάνεια και ο κόσμος δεν έχει μόνο ένα δάνειο, από τη στιγμή που δεν μπαίνουν λοιπόν τα δάνεια που δεν έχουν υποθήκη και από τη στιγμή που δεν μπαίνει παρά το όριο μόνο του υπολείπου της οφειλής 130.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή με αυτή την πλατφόρμα θα επιβραβευθούν μόνο όσοι προσπαθούσαν και πλήρωναν τουλάχιστον κάποιες δόσεις αρκετές όλα αυτά τα χρόνια για να έχουν κατεβάσει τους στόχους και να μην έχουν προσαυξήσει τα δάνειά τους. Δηλαδή 130.000 ευρώ ένα στεγαστικό δάνειο σημαίνει ότι τα έχει φέρει κάποιος σε βάρκα ή σε γυαλό, έχει πληρώσει τους στόχους και έχει μείνει το κεφάλαιο. Πλήρωνε δηλαδή τόσο καιρό. Άρα δεν υπήρχε σε πραγματική αδυναμία οικονομική αυτό το νοικοκυριό. Σκεφτείτε λοιπόν πόσοι, αφού στατιστικά το 1/10 θα υπαχθεί μόνο στην πλατφόρμα, πόσοι θα είναι αυτοί, Σοφία, οι οποίοι δεν υπάγονται. Και μένουν εκτός. Επίσης, να πούμε ότι προστατεύεται μόνο η πρώτη κατοικία. Άρα, αν κάποιος έχει δεύτερη κατοικία, αυτή είναι στο έλεος των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Μπαράζ πληστηριασμών και κατασχέσεων έχουν ούτως ή άλλως προεξαγγείλει οι τράπεζες για το τελευταίο τρίμηνο, από το Σεπτέμβριο δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 19. Διότι μάλλον έχουν εξαγριωθεί από τις συνεχείς αναστολές δικαστηριακές και αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω των εκλογών των συνεχιζόμενων και από 1 ως 31 Αυγούστου που υπάρχει ολική παύση, αναστολή δηλαδή δικαστηριακών εργασιών, άρα και πληστηριασμών και πρέπει όλο το τρίμηνο το επόμενο, το τελευταίο του 19, να ζωρίσει, να πετύχει κάθε τράπεζα τους στόχους της στον αριθμό των πληστηριασμών που έπρεπε να βγάλει όλο το έτος. Θα γίνει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πληστηριασμών, ο κόσμος να περιμένει, άρα αυτό που ήδη λέμε είναι αφού πρόσκειται στην ευνοϊκή μεταχείριση της αναστολής των πληστηριασμών λόγω των εκλογών που ξαναξεκινά τώρα σε λίγες μέρες, να πάνε στις τράπεζες να κάνουν εξοδικαστικές ρυθμίσεις, να προλάβουν τις τράπεζες που θα προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα, στα διοκτικά μέτρα. Δεν θα το σταματήσουν οι τράπεζες. Κύριε Μιλτιάδη, καλησπέρα σας.
Μας ακούει ο τηλεθεατής μας. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Μάλιστα. Επί 15 χρόνια έπαιρνα από την πρόνοια το επίδομα της αναπηρίας. Μάλιστα. Τα 626 ευρώ. Μάλιστα. Αναδημηνία. Μετά από 15 χρόνια με ξαναπεράσανε πάλι από επιτροπή πέρυσι και με βγάλανε αυτή τη φορά με 80% αναπηρία. Δηλαδή επιβαρύθηκε η κατάθεσή μου. Το ποσό που μου δίνουν όμως την αναπηρία είναι το ίδιο που έπαιρνα τα 626 ευρώ, δηλαδή το ίδιο με το 65%. Ισχύει αυτό ή έπρεπε να πάρω παραπάνω? Επειδή όχι, υπάρχει κάποιο πλαφόν. Έτσι. Μπορεί να αυξήθηκε το ποσοστό αναπηρίας όπως αναφέρεται. Πράγματι αυξήθηκε, αλλά υπάρχει και κάποιο όριο όσον αφορά το ύψος του επιδόματος. Όχι, εκεί είναι τα όρια, κύριε. Νομίζω ότι δεν δικαιούστε ένα παραπάνω, γιατί εκεί είναι η οροφή του επιδόματος αυτού. Δηλαδή, παρά το ότι ανεβήκατε ποσοστό αναπηρίας, ναι, μέχρι εκεί φτάνει το συγκεκριμένο επίδομα. Το προνοιακό επίδομα. Μάλιστα, μάλιστα. Μιλάμε για τα προνοιακά. Τα προνοιακά, ναι. Βεβαίως, αυτά αλλάζουν με υπουργικές αποφάσεις που να προσδιορίζονται τα όρια. Στην παρούσα φάση αυτή. Παλιότερα ήταν κατά τη μεγαλύτερα, αλλά περιεκόπησαν και αυτά. Ναι, το ήξερα ότι δίνανε κάτι παραπάνω. Όχι, έχουν μία περικοπή 15%. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Δυστυχώς εδώ είμαστε για ό,τι χρειαστείτε. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.